Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανάργυρο Μαριώλη, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής των Ειδικών και διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αρεόπολης. Ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει βραβευτεί, έχει διακριθεί. Ναι. Όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο. Κύριε Μαριώλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, να σας ρωτήσουμε αν αυτό που ζούμε είναι τρίτο κύμα ή νέα πανδημία. Ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος. Μας έκανε εντύπωση η διατύπωση της Μέρκελ. Ναι. Ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία μας, όπως βλέπετε, και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κυρίως στην Αττική. Αυτή η κατάσταση, κύριε Παυλόπουλο, υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε ότι παρά τη μεγάλη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, δείχνει να αντέχει. Χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα. Είναι πολλά τα νοσοκομεία που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΥ και για περιστατικά COVID και για μη COVID. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κλίνες ΜΕΘ. Νομίζω ότι και από τις 200 περίπου 30 έχουν φτάσει 400. Θα δούμε και να απαντήσω στο ερώτημά σας στις επόμενες μέρες, με τη βοήθεια που θα έχουμε και από τους ιδιώτες γιατρούς, πώς θα εξαρτηθεί αυτή η επιδημιολογική κατάσταση. Πόσο θα συνεχιστεί δηλαδή να πιέζει το σύστημα. Αν θα δούμε μια κάμψη. Mm-hmm. Περιμένουμε τις επόμενες 2-3 ημέρες να δούμε ένα πλατό στις εισαγωγές των νοσοκομείων και της ΜΕΘ. Μια οροφή. Μια οροφή δηλαδή. Το κάνει αυτό, ακριβώς. Το κάνει αυτό η πανδημία. Αν θα δούμε δηλαδή να καταγράφονται σε πλατό, σαν πλατό στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και της ΜΕΘ, τότε θα είμαστε σίγουροι να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το πλατό που κάνει, δηλαδή την κάμψη, και να δούμε μια κάμψη τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε όμως μια ακριβή εικόνα για το πώς θα κινηθεί η πανδημία τις επόμενες ημέρες. Μιλάμε για καινούριο ιό. Είναι νέος αυτός ο ιός λόγω των μεταλλαγμένων στελεχών που επικρατούν? Δεν έχουμε ακόμη όλα εκείνα τα στοιχεία, αλλά σίγουρα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και η εικόνα για να αλλάξει πρέπει να τηρούμε και όλοι τα μέτρα προφύλαξης. Αυτό δεν γίνεται. Αν αυτό δεν γίνεται, αυτό μεταφράζεται σε εισαγωγές σε νοσοκομεία και ΜΕΘ. Και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσει ο πολίτης για να μπορέσουμε να έχουμε μια διαφορετική κανονικότητα τις επόμενες ημέρες, να συνδυαστεί δηλαδή με μέτρα και διαδικασίες που δεν ευνοούν την διασπορά του ιού. Ενώ θα πρέπει να βρούμε και άλλες έξυπνες λύσεις για το πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Να βαδίζουμε δηλαδή. Θεωρούμε ότι θα βαδίσουν τις επόμενες, αυτές οι εβδομάδες ήταν και οι μέρες πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι φτάνουμε στο νήμα της ελπίδας, γιατί καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εμβολιασμοί και η χώρα μας έχει δείξει κάτι πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στην τέταρτη θέση, μια τεράστια εκστρατεία. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη κρίση της δημόσιας υγείας τα τελευταία 100 χρόνια. Πάντως καταλαβαίνουμε, κύριε Μαριώλη, αυτό. Κύριε Μαριώλη, συγγνώμη για την διακοπή. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που προφανώς οποιαδήποτε συζήτηση για το οποιοδήποτε άνοιγμα, εμπόρια, σχολεία, δραστηριότητες, πάει πολύ πίσω. Πρώτα, η αγωνία σίγουρα τώρα είναι να αντέξει η χώρα. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημόσια υγεία και στην παρούσα φάση το άνοιγμα είναι αδύνατο να συμβεί. Για να συμβεί μπορούμε να το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση αυτή την χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Όχι επειδή είμαι υγειονομικός και βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στους υγειονομικούς που βρίσκονται στη γραμμή όλο αυτό το χρόνο, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη και συνεχίζεται να είναι η κατάσταση. Μάλιστα, την Παρασκευή αποφασίζεται πάντως, κύριε Μαριώλη, στην Επιτροπή. Νέα, θα βάλετε επιτάπητο, θα τεθούν και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβετε, να λάβει η πολιτεία. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή μέρα, τα δεδομένα, ναι, αύριο και της Πέμπτης, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την Παρασκευή και να δούμε πώς θα είναι η επιδημιολογική κατάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι εμβολιασμοί και σε αυτό το σημείο, όπως και εσείς πολύ σωστά κάνετε, κάθε μέρα αυξάνεται ο αριθμός και δεν ακυρώνονται ραντεβού. Ναι. Γιατί είναι η μόνη νίκη. Είναι η κρίση της δημόσιας υγείας θα λυθεί με όρους δημόσιας υγείας που είναι ο εμβολιασμός.
Τον Απρίλιο θα έχουμε, τον Ιούνιο θα έχουμε και άλλο εμβόλιο. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε να φτάνουμε στο νήμα της ελπίδας. Στην Επιτροπή τίθενται ζητήματα όπως αυτά που ακούμε κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από επιστήμονες, πάρα πολλούς συναδέλφους σας, για συστήματα εξαερισμών και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις σχολικές αίθουσες. Θέλω να πω, όλα αυτά τα βάζετε ως προϋπόθεση για το άνοιγμα. Επιμένετε? Ναι, φυσικά. Τώρα θα πάμε σε μια καινούργια διαδικασία με βάση και όλη αυτή την εικόνα που υπάρχει. Εννοείται ότι θα γίνει συζήτηση και είπαμε κάποιες έξυπνες λύσεις για το... Ποια είναι η καινούργια διαδικασία? Ποια είναι η καινούργια διαδικασία? Δηλαδή, να τα πούμε την Παρασκευή. Μια ιδέα δώστε μας. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να έχουμε μια για το πώς θα κινηθεί η πανδημία τις επόμενες ημέρες. Επομένως, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες διαδικασίες με ποια μέτρα σε εξωτερικούς φυσικά μόνο χώρους. Μάλιστα. Και αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και να τηρούνται. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση.